Την πρώτη σύνδεση απόψε το βράδυ, στο παράκτιο μέτωπο της Χερσονήσου, βρίσκεται η συνάδελφος η Εύη Χαραγιαννάκη. Το πρώτο μας ραντεβού απόψε στη Χερσόνησο, σε πολύ λίγο θα τη δούμε να μετακινείται στα Μάλια. Εύη, καλησπέρα. Καταρχήν να μας δώσει την εικόνα, τι επικρατεί τώρα στη Χερσόνησο. Θα δούμε και την εικόνα του εικονολήπτη μας, του Κώστα του Βλαντάκη. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα και στους καλεσμένους μας σε έναν από τους πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης, αν όχι ο πιο τουριστικός, τον δήμο της Χερσονήσου, εδώ που ασφικτιά από ζωή πάρα πολλοί είναι οι τουρίστες οι οποίοι έχουν έρθει εδώ. Ξεκινά λοιπόν η τουριστική σεζόν και είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Περιηγηθήκαμε νωρίτερα σε πολλούς κεντρικούς δρόμους, σε καταστήματα, σε νυχτερινά μαγαζιά, σε καφετέριες και το κλίμα ήταν πάρα πολύ αισιόδοξο. Οι τουρίστες είναι πάρα πολύ ευδιάθετοι εδώ και αυτό φυσικά οφείλεται και στο γεγονός ότι και οι ντόπιοι ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να τους υποδεκτούν, πώς να τους κάνουν να νιώσουν όμορφα και ευδιάθετα εδώ στην Χερσόνησο. Βέβαια να πούμε ότι όπως μας ανέφερε νωρίτερα καταστηματάρχες, η αγοραστική δύναμη είναι κάπως περιορισμένη, η αγοραστική δύναμη δηλαδή των καταναλωτών, των επισκεπτών εδώ φαίνεται που τους έχει επηρεάσει η ακρίβεια, αλλά αυτό δεν τους έχει αποτρέψει από το να κάνουν τις διακοπές τους, έστω κινούμενοι και σε κάποιο budget. Ζήτημα το οποίο καίει τον κλάδο είναι και τα λεγόμενα all inclusive ξενοδοχεία, στα οποία παραμένουν ως επιτοπλίζουν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας οι τουρίστες, με αποτέλεσμα να μην περιηγηθούν, να μην πάνε στα καταστήματα μέσα στο Δήμο, μέσα στα κεντρικά σημεία. Παρ' όλα αυτά, το κλίμα είναι αισιόδοξο και μαζί μου τώρα είναι και ένας καταστηματάρχης, ο οποίος θα μας πει λίγο το κλίμα. Θα μας πείτε λίγο το κλίμα. Μέχρι στιγμής, τι είναι αυτό το οποίο έχετε διαπιστώσει εδώ στο Δήμο? Εδώ, το πιο πολύ τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι Ολλανδάκια, Γερμανοί, Πολωνία, παντού από Ευρώπη. Κινούνται το βράδυ, βγαίνουν έξω, πίνουν. Γιατί γι' αυτό φημίζεται η Χερσόνησος. Είναι ένα μέρος τουριστικό για νυχτερινή ζωή, για νεολαία. Το διατηρούμε αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε τόσα τώρα τόσα νεολαία. Πριν 10 μέρες είχαμε πιο πολύ. Λόγω του ότι έχουν τελειώσει το σχολείο τη Ολλανδία, έχουμε πολλούς Ολλανδάκια. Λόγω του Euro τώρα, τη σεζόν είναι λίγο παράξενη. Δεν πάει τόσο καλά, αλλά πιστεύω ότι ανέβει σε λίγο. Τώρα, θα ήθελα να αναφερθούμε, Μάνο, και σε κάτι ακόμα, στο εργατικό δυναμικό. Στο εργατικό δυναμικό, γιατί αυτό μας το ανέφερε νωρίτερα και άλλοι καταστηματάρχες πιο πίσω που πραγματοποιήσαμε ρεπορτάζ. Είναι δύσκολο να βρείτε εργαζόμενους στα καταστήματα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί φταίει? Δεν ξέρω. Νομίζω απλά δεν θέλουν να δουλεύουν. Μόνο αυτό. Πάντως, μέχρι στιγμής η εικόνα είναι καλή, δηλαδή αντίστοιχα με τον Ιούνιο του 2023, ποια είναι η εικόνα? Είμαστε στα ίδια επίπεδα, καλύτερα? Πέρσι ήταν καλύτερα. Φέτος, προλόγω του Euro, την μπάλα, έχουμε λίγο θέμα. Γι' αυτό. Τον Ιούλιο περιμένουμε να ανοίξει. Θα ανοίξει σίγουρα, θα ανοίξει μετά το Euro. Ιούλιο θα ανοίξει σίγουρα. Πιστεύω από Ιούλιο, θα ανοίξει, 15 Ιουλίου θα ανοίξει πάρα πολύ. Αλλά πέρσι νομίζω ότι είναι καλύτερα από φέτος. Η σεζόν είναι λίγο παράξενη. Αλλά νομίζω είναι καλά, αλλά μπορεί πάρα πολύ καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύη, δεν ξέρω αν μπορείτε να περπατήσετε λίγο, να μας δώσετε έτσι εικόνα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι έχει και την δυσκολία του αυτό. Ναι, σε ακούμε. Είναι δύσκολο όσον αφορά τον οπερατέρ. Εγώ μπορώ παρόλα αυτά να περιηγηθώ και να περπατήσω έτσι λιγάκι. Αν περάσει κάποιος τουρίστας, εννοείται να του μιλήσουμε και να τον ρωτήσουμε ποια είναι η εντύπωσή του για την Κρήτη. Αλλά αυτό το πραγματοποιήσαμε και νωρίτερα σε ρεπορτάζ το οποίο κάναμε. Εγώ θα έχω το νου μου αν περάσει κάποιος, πάντως θα τον προσεγγίσω. Και μας είπαν πολλοί, οι οποίοι ήταν και μάλιστα μεγαλύτερων ηλικιών. Δηλαδή στην Χερσόνησο. Μισό λεπτό, εκεί είμαστε σε πεζόδρομο. Νέοι, είναι πεζόδρομο, σωστά? Πεζόδρομο δεν είναι εκεί που είσαι τώρα? Ναι, αλλά δεν γνωρίζω αν υπάρχει για κάποιο διάστημα να μπορούν να μετακινούνται αυτοκίνητα. Υπάρχει, εδώ δεν το γνωρίζω. Κύριε Δήμαρχε, αυτό, εδώ πέρα. Αν μπορούν δηλαδή να μετακινούνται. Όχι, δεν έχει αρχίσει ακόμα. Εντάξει, ωραία. Ναι, Εύη. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν υπάρχουν μόνο νέοι στη Χερσόνησο, που είναι μια περιοχή που φημίζεται για την νεολαία, να πούμε. Φημίζεται για τα νυχτερινά μαγαζιά, για τη ζωή την νυχτερινή, για τα ποτά, για το ξενύχτη, το καλοκαιρινό. Αλλά είναι πάρα πολλοί και οι μεγαλύτερες ηλικίες οι οποίοι την επισκέπτονται. Και μάλιστα, σύμφωνα και με συνομιλίες που είχαμε νωρίτερα, πολλοί είναι αυτοί ηλικιακή ομάδα 50+, οι οποίοι έρχονται και για δεύτερη και για τρίτη φορά στο Δήμο Χερσονήσου, εδώ στο Χερσόνησο.
μιλούν με τα καλύτερα λόγια τόσο για, για την περιοχή, για τις παραλίες, για τα μαγαζιά, για τα καταστήματα, για τα κοκτέιλ, αλλά και κυρίως για τους ανθρώπους, για την ζεστασιά την οποία δείχνουν στον κάθε επισκέπτη, και αυτό το αποζητούν και θέλουν φυσικά να ξαναέρθουν. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα σε αποδεσμεύσουμε με εικόνες από την Χερσόνησο. Σε λίγη ώρα θα μετακινηθείτε στα Μάλια. Εκεί θα δούμε άλλες εικόνες. Θα βγείτε από το σημείο που είναι όλα τα νυχτερινά μαγαζιά των Μαλίων. Κύριε Δήμαρχε, να υποθέσω ότι τώρα στα Μάλια έχει αρκετούς Βρετανούς. Εντάξει. Έχει και Βρετανούς, δεν έχει μόνο Βρετανούς. Όπως και εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση κόσμου, δεν είναι το κεντρικό σημείο. Είναι από την άλλη πλευρά, ακριβώς. Είναι το ανατολικό κομμάτι το οποίο παρουσιάζει κάποια ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Χρειάζεται ακόμα οργάνωση. Είδατε ότι τα ταξί πηγαίνουν έρχονται μέσα στον κόσμο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Τις επόμενες ημέρες θα κλείνουν και οι δρόμοι, σύμφωνα με την αστυνομική διάταξη. Αλλά η παρουσία του κόσμου δεν φτάνει, όπως είπαμε και πριν, για να ικανοποιήσει τους πάντες. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στο κομμάτι που είναι μπροστά από το συγκεκριμένο σημείο. Εδώ είναι και λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα πάντοτε. Ακριβώς. Πάντως, μέσα Ιουνίου υπάρχει συγκέντρωση κόσμου και αυτό είναι σημαντικό. Η Χερσόνησος είναι ένας προορισμός που προσφέρει τα πάντα και αυτό κανείς δεν το αμφισβητεί. Να ευχαριστήσουμε προς το παρόν την Εύη την Χαραγιαννάκη και τον Κώστα το Βλαντάκη. Σε πολύ λίγο θα δούμε εικόνες από τα Μάλια. Η Εύη Χαραγιαννάκη είναι εκεί, μετά τη Χερσόνησο είμαστε στα Μάλια. Ναι, Εύη, δώσ' μας λίγο την εικόνα από εκεί. Καλησπέρα και πάλι Μάνο, καλησπέρα και στους καλεσμένους μας. Η εικόνα στα Μάλια είναι λίγο διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι λίγο πιο υποτονική, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μπορεί αυτό να αλλάξει, όπως αναφέρουν εδώ επιχειρηματίες, όσο διανύουμε και βαδίζουμε προς τους επόμενους μήνους του καλοκαιριού, δηλαδή για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Βλέπετε την εικόνα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κόσμος, υπάρχει κινητικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι από κάθε αγωνία του κόσμου οι οποίοι ήρθαν στα Μάλια προκειμένου να περάσουν καλά, γιατί αυτό στην ουσία γίνεται στα Μάλια, περνάνε όλοι καλά. Είναι ένα μέρος το οποίο φημίζεται διαχρονικά για την νυχτερινή του ζωή. Και αυτό λοιπόν ήρθαν εδώ να κάνουν. Όπως μας ανέφεραν εδώ καταστηματάρχες με τους οποίους συνομιλήσαμε νωρίτερα, υπάρχει ένα θέμα αυτό της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Ένα θέμα το οποίο υπάρχει και, στην Χερσόνησο που μιλήσαμε νωρίτερα, αλλά και αυτό της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης των επισκεπτών. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως βλέπουμε, όπως μπορεί να δείξει και ο συνάδελφος προς τα δεξιά, υπάρχει κόσμος που υπάρχει στα καταστήματα, πίνει το ποτό του, ξενυχτά, και όλο αυτό φαίνεται. Βλέπουμε την κοπέλα, η οποία υπάρχει έτσι και έφυγε, αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε, και όλο αυτό φαίνεται πως θα κορυφώνεται όσο περνάμε και στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Να μιλήσουμε και με τουρίστες, αν θέλουν να μιλήσουν, μας πούνε τι βρίσκουν στα Μάλια, τι είναι αυτό που τους αρέσει στα Μάλια και γενικότερα εκεί στην περιοχή. Και βλέπουμε εικόνες, βεβαίως, κύριε. Μπορούμε να μιλήσουμε και με τουρίστες. Απλά στο συγκεκριμένο κατάστημα που περνάμε αυτή τη στιγμή από δίπλα μας δεν θα ήθελα να μας το είπαν και νωρίτερα. Οπότε θα σεβόμαστε αυτό και θα πάμε λίγο πιο κάτω σε ένα άλλο κατάστημα και σε κάποιον τουρίστα. Βλέπουμε και εδώ πέρα μπροστά μας, Μάνο, κάποιοι τουρίστες μεγαλύτερης ηλικίας. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητα νεολαία εδώ στο Δήμο Χερσονήσου. Hello, hello. Where are you from? Norway. Is your first time here? No. How many times? This is the second year. You like Malia? Yeah. The weather, the beaches, how is it? The weather and the sunny beach. Ο καιρός και ο ήλιος και οι παραλίες. Μακρυγλιόλους and Ρετίνουμ. Thank you very much. Μας είπε η κυρία εδώ ότι έχει επισκεφτεί και άλλα μέρη της Κρήτης, το Μακρύγιαλό, το Ρέθυμνο, περιοχές επίσης τουριστικές, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Και με ένα διαφορετικό τύπο τουρισμού, θα λέγαμε όμως, από αυτό των Μαλίων. Εδώ υπάρχει περισσότερο το στοιχείο της νυχτερινής ζωής, θα λέγαμε, ενώ σε αυτά τα μέρη είναι λίγο πιο χαλαρός, ένας πιο χαλαρός τύπος διακοπών. Φυσικά όλα είναι το ίδιο όμορφα και οι τουρίστες ξέρουν ότι θα έρθουν στην Κρήτη, θα έρθουν εδώ και θα βρουν οποιοδήποτε τύπο διασκέδασης θέλουν. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι
για πιο νέα άτομα, με ζωή νυχτερινή. Και υπάρχουν και άλλες περιοχές όπου μπορείς να κάνεις διακοπές πιο ήρεμες και κινούμενος και σε ένα άλλο budget φυσικά. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι εδώ και βλέπουμε το κλίμα, Μάνο, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πάρα πολύ θετικό. Και αυτό το οποίο ελπίζουν εδώ οι καταστηματάρχες, οι επιχειρηματίες, είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Ο Ιούλιος, να πούμε ότι υπολογίζεται πως θα είναι ο μήνας όπου θα δείξουμε μια διαφορετική εικόνα εδώ στον τουρισμό. Θα ανθίσει εδώ η περιοχή και φυσικά θα έχουμε και παραπάνω τουρίστες. Όπως μας είπαν, έχει επηρεάσει φαίνεται και το γιούρο ενδεχομένως, ότι πάρα πολλοί βλέπουν το γιούρο αυτές τις ημέρες και έτσι δεν κυκλοφορούν τόσο πολύ έξω. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει πάρα πολύ ζωή. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και με κάποιον ακόμα. Βεβαίως, άμα μπορείς. Hello. Where are you from? Manchester. Manchester. Do you like it, Malia? Do you like this place? Yeah, it's alright, yeah. It's your first time here? Yeah. Okay. Thank you very much. Βλέπεις, Μάνο, ότι υπάρχουν εδώ νέοι, υπάρχουν άνθρωποι που περνούν πάρα πολύ καλά, περνούν πάρα πολύ όμορφα. Και αυτό φυσικά, για αυτό το πράγμα ακριβώς, για αυτή τη φιλοξενία, για αυτή την νυχτερινή ζωή, φημίζονται τα Μάλια, όπως και η Χερσόνησος. Περιοχές όπου έρχονται εδώ άνθρωποι όλων των ηλικιών, θα λέγαμε, και μεγαλύτεροι, όπως είδαμε πριν την κυρία που μας μίλησε, όπως και τώρα ο νεαρός, άνθρωποι όλων των ηλικιών, οι οποίοι έρχονται εδώ για ένα και μόνο σκοπό, για να περάσουν καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και εσένα και τον Κώστα του Βλαντάκη που με την κάμερα στο χέρι κυκλοφόρησε και κινήθηκε στον κεντρικό δρόμο εκεί των Μαλίων. Καλό σας βράδυ. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.